Πού είναι και ο πατέρας μου, στον πατέρα του, στον κάθε προγόνο που θα πούμε και σήμερα και λίγο τα κάλαντα. Τότε όταν λέγανε τα κάλαντα, δεν υπήρχε το χρηματικό. Υπήρχε σε άλλο χρηματικό. Όταν τα κοπελάκια λέγανε τα κάλαντα, τους δίνανε ένα λάδι, μία ζάχαρη, ένα μανομακάρονο. Και τότε σας ο αφέντης μου είχε πάει στη γιαγιά, στη γιαγιά μου, και έπει τα κάλαντα. Και λέει, μάλλον παιδί μου, εδώ μπήκες να έρθουν. Το ένα και το άλλο πας εκπλήγουμε στην ιστορία. Και του έδωσε ένα μπουκάλι λάδι. Ο μπάς από περηφάνεια το πήγε στο σπίτι και το πήγε στη μαμά, στη γιαγιά δηλαδή, και της το έδωσε και λέει, μάνα, είπα τα κάλαντα και μου έδωσε η γιαγιά ένα μπουκάλι λάδι. Μετά ξεκινήσαν και άλλα κάλαντα, που σήμερα, ημέρα, εντάξει, ό,τι έχει ο καθένας προσφέρει. Ευχαριστούμε τον δάσκαλο, τον κλάδο, μέσα από την καρδιά μας, που μας βάζει να λέμε αυτά τα λόγια στο λάπτοπ, στην τηλεόραση και παντού. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Εγώ το μόνο που έχω να πω, χρόνια πολλά, να περνάμε καλά και η ζωή συνεχίζεται. Από εκεί πέρα να μας πει και... Μα προπαντός υγεία. Να μας πει και ποιος κλάδος ο αφέτης για τα Χριστούγεννα. Προπαντός υγεία. Ναι, εννοείται. Εμείς τα κάλαντα παίρναμε ένα φενέρι με λάδι και ήταν με 4 τζαμάκια για να βλέπουμε να πηγαίνουμε. Τα λέγαμε νύχτα, δεν λέγαμε το μεσημέρι. Νύχτα τα λέγανε τα κάλαντα. Και από το μεσημέρι τα λέγαμε. Νύχτα. Βέβαια νύχτα. Νύχτα τα λέγαμε. Από... 10 η ώρα μέχρι τα 2 η ώρα και μας δούσε μια δεδέκα λάδι, ένα καλάθι. Για το καντήλι. Το καντήλι. Όχι, για το τέτοιο. Κάτσε να μιλήσω παιδί μου, εσύ μην μιλάς, κάνε εκπομπή. Μην μιλάς, εδώ δεν κοροϊδεύουμε. Να πω αυτά που γίνονται στο χωριό. Μια τενέ καλάδι και μας βάζανε λάδι στα σπίτια που πηγαίνανε με τα κάλαντα. Δεν μπορείς να κάτσεις από εδάσκαλος. Εσύ μην ξέρεις πράγματα που λέω εγώ. Είχε μια τενέκα, κάτω ένα παιδί, μια τενέ καλάδι. Την τετράγωνη για να βάζουν λάδι στα σπίτια. Ένα καλάθι μεγάλο για να βάζουν μέσα σταφίδες, αμύγδαλα, καρύδια και σικοπιταρίδες. Έτσι. Και κιοφτέρια, μουστά νευριά. Και γυρίζαμε όλα τα σπίτια, λεφτά δεν έβαλα, κανείς δεν είχαν. Άμα βρίσκαμε κανένα που είχε κάποιο επιχείρηση, έδινε 2 δραχμές. Τελειώναν τα κάλαντα, λέγαμε τα κάλαντα απ' έξω και τα φέρμαμε, λέγαμε τα αποκαλαντίδια. Εδώ που καλαντίσαμε, καλά μας επληρώσαν. Καλά να πάντα τέλειπτουν και τα αποδόματά τους, λέγαμε και τι να φύγουν. Την άλλη μέρα πηγαίναμε και πουλούσαμε το λάδι και παίρναμε τα λεφτά και τα μίγδαλα τα μισή και τα μεραστήκαμε, τα τρώγαμε. Εκεί την εποχή. Αλλά εποχές, Χρήστο μου, περάσαν και προχωρήσαν. Τα λέγαμε νύχτα τα κάλατα, δεν βλέπαμε να πηγαίνουν στον δρόμο, κρατάγαμε το φανάρι. Έτσι. Το λιχνάρι που λέμε. Το λιχνάρι για το φύσαγε αέρα και το σβήνε. Ένα φανάρι τετράγωνο, γιατί ο λίγμος έσβηνε στον δρόμο, φύσαγε αέρας. Κι ο μικρός, δεν πρόλαβα το βράδυ, τα κάλατα. Μα όχι σκοτεινιάς. Όχι. Τα μεσάνυχτα και... Θα μας πει και λίγα λόγια ο φίλος μου ο Χρήστος. Ο Χρήστος από το χωριό. Βγαίναμε, ξέρω εγώ, 9 ώρα. Αλλά όταν ήταν μικρός, όχι τώρα που γέρασε. Βγαίναμε, ξέρω εγώ, γύρω στις 9-9.30. Γυρίζαμε όλο το χωριό. Κι αν μας είχε, ξέρω εγώ, περισσέψει ώρα. Εκεί το λες, δεν το λες σε μένα. Καλά, ναι, απλά. Το λέμε στο συζητάμε. Όχι, το λες εκεί. Συνήθεια. Γυρίζαμε, ξέρω εγώ, το χωριό και επειδή ήταν μικρό το χωριό μου. Πόσα σπίτια. Ήταν 50 κάτοικοι. Πόσα σπίτια, παιδί, πόσες πόρτες χτυπούσατε. Σπίτια. 5, 10, 15, 20 το πολύ. Σκύλι σας εγκαμπίζατε. Αμέ. Σκύλι. Μας πέρανε και φορές του κυνήγι. Πέτρες που ρίχναμε για να φύγουνε. Χείρους σας φάζετε στα σπίτια. Αμέ. Πώς σας φάζετε. Επρέπει τη φούσκα στο μεσοδόκι. Αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή μου λέει μια φούσκα να πρέπει του χείρου στο μεσοδόκι. Απλώς αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι το κάθε χωριό, το κάθε μέρος έχει τα δικά του έθιμα. Αυτό μπορεί να μην το θυμάμαι εγώ. Ναι. Όχι.
εγώ τουλάχιστον όπως λέει ο Αγιός Χρήστος, ότι το κάθε μέρος έχει τα δικά του. Συγγνώμη. Τα σημερινά παιδιά λένε τα κάλαντα όχι επειδή ξέρω εγώ είναι, πώς το λένε, μέρες Χριστουγέννων, ξέρω εγώ, ή πρωτοχρονιάς, για να πούν τα κάλαντα ως έθιμο. Τα λένε περισσότεροι για το χρηματικό πλέον. Στην κάμερα μου τα λες, είσαι μέσα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχουμε βάλει δηλαδή. Παιδιά, θα αρχίσουμε τώρα τα κάλαντα. Την παράδοση. Είμαστε έτοιμοι. Την κάμερα παραδάκι. Έχουν βάλει την παράδοση στο χρήμα. Τα κάλαντα του Πάσχα ξαφανιστήκανε. Σου λένε τώρα γιατί λέγατε κάλαντα το Πάσχα. Για μένα. Ναι, το Πάσχα. Πώς λέγαμε τα κάλαντα το Πάσχα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα με τα κάλαντα. Τα λέγατε μικρή. Δεν λέγαμε στα κάλαντα το Πάσχα. Γιατί. Και το Πάσχα κάλαντα. Ναι. Έλεγα εμείς. Πού τα ξεκινήσαμε. Δεν λέγαμε το Πάσχα κάλαντα. Λέγαμε τα Αγίου Βασιλείου, τα Χριστούγεννα και τα φώτα. Τα φωτοφωτά. Είναι και το Πάσχα. Βγαίνανε πόρτα και δίνανε αυγά. Είτε ευαμένα είτε. Εντάξει, μα γι' αυτό και εγώ είπα Χριστούγεννα το άλλο ότι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Το κάθε μέρο έχει τα δικά του. Ναι, θα κάνω το Χριστούγεννα να ξεκινήσουμε. Χριστούγεννα πρωτούγεννα. Ό,τι πει ο Μαέστρο εδώ. Σε κάμε, ότι πει ο Μαέστρο. Ξεκίνασε και σε αυτό. Τι λέμε για πρώτη αρχή, αδερφέ Χριστούγεννα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πάμε. Πάμε, παιδιά. Έτοιμοι. Τι θα βάλουμε για πνήσει. Thank you.
βάλανε μπρελά, δεν βάλανε. Τι κάνω εδώ, ναι. Τα χιά, καλημέρα. Κοιτάξτε. Πώς θα το πάμε. Όλο το βιβλίο θα βάλω. Μετά θα κάνω σπίτια από εδώ. Τι σκορπίζει.